Χριστός Ανέστη δεν ήρθε από την, δεν ήρθε από την Αθήνα, ήρθε από το Άγιο Όρος. Στα πάει επίσκεψη, το συνδύασα και πήρα και ευχαρίστησα μια ακόμη φορά την Παναγία μας, η οποία ευτυχώς σκέπει την Ελλάδα και χαλάει τα σχέδια όλων αυτών που θέλουν να βγάλουν την πίστη μας από τη ζωή μας. Και τα σχέδια αυτά αρχίζουν πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, έχουν αρχίσει πριν από πολλές δεκαετίες και δεν είναι τωρινά. Απλώς βλέπουμε στάσεις, τις οποίες θα σας τις περιγράψω και έχουμε φτάσει πλέον στο αποκορύφωμα, θα έλεγα, όπου βγάζουν, προσπαθούν να αφαιρέσουν από τη ζωή μας την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ορθόδοξη Πίστη. Να την περιθωροποιήσουν, να την κάνουν στο περιθώριο, πέρα από τις κοινωνίες. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, να είστε σίγουροι, γιατί υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έχουν κατέβει μεταξύ μας και περπατάνε μεταξύ μας και αυτοί εμποδίζουν τα σχέδιά τους. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εδώ και δεκαετίες, στο όνομα του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, έχει αρχίσει να αποδομείται κάθε ιερό και όσιο της φυλής μας και προπαντός να καταστρέφεται ό,τι θυμίζει Χριστό και Ορθοδοξία. Είπε προηγουμένως ο κ. Τζίμας για τους αγωνιστές του 21. Προσέξτε κάτι. Οι αγωνιστές μας πέτυχαν γιατί αγωνίστηκαν πρώτα για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Και δευτερευόντως, αυτός ο αγώνας έφερε την ελευθερία της πατρίδος. Αυτό σήμερα προσπαθούν να το διαστρεβλώσουν και να βγάλουν το μέρος αυτού του αγώνα. Κάποιοι λοιπόν επιδιώκουν εδώ και πολλά χρόνια να δέσουν την Ελλάδα στο άρμα της Δύσης. Να την αποσπάσουν από την Ανατολή, από εκεί που χαράζει πάντα το φως. Από εκεί βγαίνει ο ήλιος. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος όταν τον πρωτογνώρισα, από τη Δύση έρχεται μόνο το σκότος. Την Ανατολή έρχεται το φως. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται πολιτικά το σχέδιο ή το δόγμα Τρούμαν. Το σχέδιο Μάρσαλ, θα έχετε ακούσει όλοι για το δόγμα Τρούμαν, που αφορούσε όσο αφορά την Ελλάδα. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα σχέδια και το Μάρσαλ, και το Μάρσαλ ήταν περισσότερο για την ανάπτυξη, αλλά και εκεί πέρασαν κάποιοι νόμοι που πέρασαν χωρίς να τους αντιληφθούν, περιλαμβάνονταν και προσπάθειες άλωσης της ορθόδοξης πίστης. Ή αλλιώς αποκοπή της πίστης μας από τη συμπόρευση με το έθνος μας. Την εφαρμογή και υλοποίηση του εκκλησιαστικού σχέδους του δόγματος Τρούμαν ανέλαβε η περιβόητη μυαρή Λέσλι Μπίλτερμπεργκ από τη δεκαετία του 1950 σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο σκληρός εγώ στο λόγο μου, έτσι έχω συνηθίσει και με συγχωρείτε από την αρχή, με τους πολιτικούς νενέτους που αποτελούν σήμερα την πλειονότητα της πολιτικής εξουσίας. Η Λέσλι Μπίλτερμπεργκ στην Αυστρία που συνεδρίασε είχε ολόκληρο τραπέζι συνομιλιών, εκεί τα λένε φόρου, και αφορούσε το θέμα της Ορθοδοξίας. Και από πλευράς Ελλάδος είχε πάρει μέρος ένας πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Πικραμένος. Θα τον θυμόσαστε. Και από εκεί διέρευσαν αρκετά για το τι επιδιώκουν, όχι από τον ίδιο, από την Μπίλτερμπεργκ, το τι επιδιώκουν να κάνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η παλαιότερη εξημών θα θυμίσετε τη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή «Ανήκομενη στην Δύση». Το έλεγε συχνά. Δεν ήταν τυχαία η φράση αυτή. Από το 1946 που η Μεγάλη Βρετανία εκχώρησε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ως δώρο στην Ουάσιγκτον, ως λάφυρο θα έλεγα στην Ουάσιγκτον, ξεκίνησε και η δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων που επουδενή θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να ξεφύγει από τα ιδιόμορφα αυτά δεσμά της δουλείας. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε ήταν μια προσπάθεια των Άγγλων να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στην Ελλάδα και να το παραδώσουν
θαθαρός στους Αμερικάνους. Το ζήτησε τότε ο στρατηγός Λί, που ήρθε το 1946 να παραλάβει το Λάβυρο, να δει τι είναι αυτή η Ελλάδα που τους δίνουν. Η προπαγάνδα υπέρ της Δύσης που ξεκίνησε από τότε και η μεθοδευμένη από τότε πολεμική κατά της Ορθοδοξίας αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της τροφής. Για να κατανοήσετε τι ακριβώς εννοώ, θα σας αναφέρω 2-3 μόλις αυτά γεγονότα και παραδείγματα. Ένα εκκλησιαστικό πρώτο. Ο νομίμως εκλεγμένος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μάξιμος αναγκάστηκε ή μάλλον εκβιάστηκε από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, την Άγκυρα και την Αθήνα το 1948 να υποβάλει την παραίτησή του, την οποία και τελικά υπέβαλε όχι προς το αρμόδιο όργανο, την Ιερά Σύνοδο, στην οποία ανήκει ως μέλος, αλλά στον τότε Έλληνα πρέσβη και στον τότε Έλληνα πρόξενο που τον επισκέφτηκαν στην Ήμβρο, που είχε μεταβεί για επίσκεψη. Στη θέση του, με νομιμοφανείς συνοπτικές διαδικασίες, τοποθετήθηκε εσπεσμένος ένας επιστήθιος φίλος του Τρούμαν, ο μετέπειτα Πατριάρχης Αθηναγόρας. Αποδεδειγμένος μασόνος, υπάρχουν στοιχεία πλέον που δείχνουν ότι ανήκει και ήταν και υψηλόβαθμος τέλεχος στη μασονική στοά. Υπάρχουν οι αποδείξεις που τις έχει δημοσιεύσει και στον Ορθόδοξο τύπο ο πατήρ Βασίλειος ο Βολουδάκης πλέον. Μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη μετέβη με το προσωπικό αεροπλάνο του Τρούμαν, του άλλαξαν το διαβατήριο εν ώρα πτήσης και το έκαναν τουρκικό διαβατήριο, γιατί υπήρχε η διάταξη ότι πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης ο Πατριάρχης. Τον έκαναν λοιπόν μέσα στο αεροπλάνο, άλλαξαν όλα τα στοιχεία και συνοδευόταν, γιατί άραγε, από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Αμερικανικού Πενταγώνου, ένα στρατηγό. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, είναι μονομερός στα αναθέματα για το θεομίσιτο παπισμό. Άνοιξε τον υποτιθέμενο θεολογικό διάλογο με το Βατικανό. Άνοιξε επισήμως πρώτος παρτίδες με όλο αυτό το κακό συναπάτημα που ονομάζουμε σήμερα Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν ήταν τυχαία όλα αυτά. Επί των ημερών του επίσης εκδιώχθηκε ο Ελληνισμός από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί άραγε το επέτρεψε? Δεν ήταν φίλος του Τρούμαν? Τι έγινε? Δεν μπορούσε να πάρει το φίλο του ένα τηλέφωνο και να σταματήσει τους Τούρκους να διώκουν τους και να ελεηλατούν τις περιουσίες των Ελλήνων? Γιατί δεν το έπραξε? Έκλεισε τη θεολογική σχολή της Χάλκης επί των ημερών του και επισημοποιήθηκε η αρχή της χαλαρής ορθόδοξης πίστης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη ο Θεός λέει πρώτα θα διώξει, θα εκμέσει μάλιστα τους χαλαρούς στην πίστη. Όχι αυτούς που είναι αρνητικοί, τους χαλαρούς. Ένας από τους αίτιους, νομίζω, της χαλαρότητας στην πίστη μας σήμερα ήταν και ο τότε Πατριάρχης. Δεν είναι όμως τις ώρες να αναφερθούμε στα έργα και τις ημέρες αυτού του μασόνου και κάκιστου για την Ορθοδοξία και αυτήν την προσωπική μου άποψη, Πατριάρχη, για τον οποίο καυχόνται σήμερα οι ιστοσελίδες των τεκτώνων. Τον έχουν στα υψηλόβαθμα στελέχη τους. Αν μπείτε στην τεκτονική, στην ιστοσελίδα της τεκτονικής στο Άσο των Αθηνών, θα δείτε ότι στα κορυφαία μέλη τους έχουν και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Και κανείς δεν αντιδρά. Ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στέλνει μια διαμαρτυρία. Τι είναι αυτά που λέτε για τον Πατριάρχη μας? Κανείς δεν αντιδρά, ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί πρώτα ξεκίνησε από την Εκκλησία της Ελλάδος. Μητροπολίτης Κερκίδας ήταν. Και μετά πήγε στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Απλώς αναφερόμαστε όμως το παράδειγμά του για να καταδείξουμε την αφετηρία του εκκλησιαστικού δόγματος Τρούμαν. Θυμόσαστε τότε το Άγιο Όρος αναγκάστηκε και μεταξύ αυτών και ο Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, και έκοψαν το μνημόσυνό του στον Πατριάρχη. Και πάμε στο σχέδιο μας.
Αυτό ήταν από το δόγμα Τρούμαν, το εκκλησιαστικό σκέλος συνοπτικά. Σε εμπορική λοιπόν συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συμπεριλήφθηκε διάταξη η οποία επέτρεπε σε προτεσταντικές χριστιανικές αιρέσεις, κυρίως αμερικανικής προέλευσης, να αναπτύξουν ιεραποστολικές δράσεις ελεύθερα υπό την ανοχή και προστασία της ελληνικής κυβέρνησης και σε βάρος της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Ήρθαν δηλαδή προτεστάτες να διδάξουν τον χριστιανισμό σε μια χώρα χριστιανική. Από τη δεκαετία του 1950. Νομίζω ότι ήταν συμφωνία, η εμπορική συμφωνία ήταν του 1954. Και εφ' εξής έχουμε την είσοδο χιλιάδων αιρετικών παραφυλάδων στη χώρα μας, όπως πεντηκοστιανοί, χιλιαστές, σαϊεντολόγοι και ούτω καθεξής. Οι περισσότερες εκ των οποίων δρούν διαβρωτικά για το έθνος μας και ουσιαστικά με τον παχτολόγ των χρημάτων που διαθέτουν χτυπούν εκ των έσω την Ορθοδοξία μέχρι και σήμερα. Οι Ρώσοι απαγόρευσαν προσφάτως, πριν από 2 εβδομάδες, τη δράση των χιλιαστών στη χώρα τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσω από αυτές τις αιρέσεις διεισδούσαν όλες τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών και έβλεπαν έλεγαν το πίμνιο, θα έλεγα. Ήξεραν τι γίνεται μέσα στο πίμνιο. Οι σαϊεντολόγοι, για παράδειγμα, θα θυμόσαστε όλοι τον αείμνηστο τον πατέρα Αντώνιο τον Αλεβιζόπουλο και τον αγώνα που έκανε. Κανονικά θα έπρεπε να κλείσουν και να τους απαγορεύσουν να λειτουργούν στην Ελλάδα. Γιατί ο αγγελής τότε του εισαγγελέας, μετά από καταγγελίες του πατρός Αντωνίου, έκανε επέμβαση στα γραφεία τους, εκεί στα κτίρια τους, στην Οδό Πατησία. Και εκεί διαπίστωσε από τις κασέτες που βρήκε, από το υλικό που βρήκε, ότι παρακολουθούσαν όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Δημοσιογράφους, πολιτικά πρόσωπα, εκκλησιαστικούς άρχοντες, αρχιεπισκόπους. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε ο φάκελος, ο αγγελής το πλήρωσε αυτό, γιατί μετατέθηκε αρχικά στη Χαλκίδα, μετά στην ΚΟ και του κάνουν ακόμη μεταθέσεις του ανθρώπου ως εισαγγελέας. Δεν το συγχώρεσαν ποτέ αυτή την επέμβαση. Και το τότε ΚΕΦΕ, λεγόταν Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, το τότε ΚΕΦΕ εξελίχθηκε σε Εκκλησία της Αντιολογίας. Στο δικαστήριο που ακολούθησε, ήταν ο πατήρ Αντώνιος, ξέρετε ποιοι ήταν μάρτυρες, υπεράσπισης των σαϊεντολόγων. Ήταν ο Πέτρος ο Ευθυμίου, μετέπειτα υπουργός παιδείας, αυτός που επέτρεψε να μην επεμβαίνει πλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην συμμετέχει, να μην παρεμβαίνει όταν θέλει να δημιουργηθεί κάποιος εκτήριος οίκος και επέτρεψε στους σαϊεντολόγους να δρουν ανεξέλεκτα. Έχουν καταστρέψει πάρα πολλές οικογένειες. Και ο άλλος, δεύτερος μάρτυρας υπεράσπισης, και αυτός γνωστός σας είναι, πανελληνίος. Είναι γνωστός ο δημοσιογράφος που είχε την εφημερίδα Το Θέμα και είχε και, να μην πούμε και το όνομά του, τέλος πάντων, Τριανταφυλόπουλος. Αυτοί οι δύο ήταν μάρτυρες υπεράσπισης. Τότε ο Τριανταφυλόπουλος ήταν διευθυντής στον ταχυδρόμο που έγινε στο Βήμα. Αυτοί οι δύο είδατε την εξέλιξη, πώς εξελίχθηκαν. Ο ένας έγινε καναλάρχης, έβγαλε εφημερίδες στον τόπο, κινούσε τα νήματα και ο άλλος έγινε υπουργός παιδείας, βουλευτής, ευρωβουλευτής μετά. Εκτός των ανωτέρων λοιπόν οι πολιτικοί νενέκοι, εγώ έτσι τους λέω, και σύγχρονοι εφιάλτες αναπτύσσουν μια συμπεριφορά έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η οποία ουσιαστικά αποβλέπει στην περιθωριοποίηση της δεύτερης. Αναλαμβάνουν κακώς κατ' εμέ βασιζόμενοι στο ποδοπατημένο από πάσης απόψεως το λεγόμενο συμβόλαιο της Δημοκρατίας που ονομάζουμε Σύνταγμα, να αναπλάσουν τις νέες γενιές σύμφωνα όχι με τις αξίες και τα ιδεώδη της χριστιανικής πίστης, αλλά με μια εισαγόμενη αμαρτία, την οποία παρουσιάζουν και καταστούν, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ως μόδα σήμερα. Σήμερα ξέρετε, η αμαρτία είναι μόδα.
Έτσι θα περάσουν και τα υπόλοιπα που έρχονται. Μιλήσατε για το Σύνταγμα το 1974 και εκεί έγινε ένα μικρό έγκλημα, αλλά ήταν ελάχιστο. Ποιο ήταν? Υπήρχε το Σύνταγμα του 1968, που επί δικτατορίας, το οποίο αν οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι είχαν συμμετάσχει όλοι στη διαβούλευση. Είχαν βγει τότε 11.000 βιβλιαράκια με το Σύνταγμα και είχε μέσα και μια σελίδα αν λέμε ναι, το στηρίζουμε ή όχι. Και πέρασε ένας χρόνος, ελέγχθηκε η θέση του λαού και μετά ψηφίστηκε το Σύνταγμα, το οποίο ήταν το άρθρο 3, ήταν άρθρο 1, μετά την προμετωπίδα του Συντάγματος. Όπως και το Σύνθρο Σύνταγμα του 54, το παλιότερο Σύνταγμα. Και εκεί πάλι ήταν στο άρθρο 1. Μετά το πήγαν λίγο πιο κάτω, το έκαναν άρθρο 3. Αυτά για να ξέρετε πώς σιγά σιγά τα φτιάχνουν, να περνάνε να παρατήρητα. Υποβαθμίζουν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά τον ιερό μας κλήρο της χώρας, προωθώντας την αναξιοκρατία συνεχώς. Υποβαθμίζουν το μάθημα των θρησκευτικών. Σαν λυσασμένες ίενες επιχειρούν να ελεηλατήσουν την εκκλησιαστική περιουσία. Ψηφίζουν νόμους και εκδίδουν αποφάσεις κατά των χριστιανικών αξιών, που τις παρουσιάζουν ως κοινωνική πρόοδο και εξυγχρονισμό. Απόφαση, για παράδειγμα, την απάλληψη του θρησκεύματος. Εξυγχρονισμό των ταυτοτήτων. Έτσι το παρουσίαζαν, να μην ξέρουν για να αποφύγουμε ρατσιστικές ιδιότητες και τέτοια, μας λέγανε τότε. Νόμος και για πολιτικό γάμο και σύμφωνο συμβίωσης αργότερα, το 2008 και το 2015. Κατάργηση της πρωινής προσευχής, που ακούγεται συνεχώς. Ακούγεται για να δουν τις αντιδράσεις. Το έχουν προγραμματίσει. Διδασκαλία, διαφήμιση για την ανομαλία. Έτσι τη λέω, την ομοφιλοφιλία. Υπάρχουν 55 λέξεις στις αρχαίες ελληνικής που αναφέρονται σε αυτό. Όπως κινεδισμός, και άλλα να μην τα πούμε. Και στο νέο λεξικό του Μπαμπινιώτη, παρεμπιπτόντως που βγήκε τώρα πριν από λίγους μήνες, αφαίρεσαν 600 λέξεις από ελληνικές που αναφέρονται στην ανομαλία αυτή. Και έβαλαν καινούργιες λέξεις στο ελληνικό λεξικό που είναι ξενόφερτες, όπως η λέξη τραβεστή. Είναι πλέον επίσημα στο ελληνικό λεξικό, το οποίο έχει την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Να το ξέρετε, αυτά είναι μέσα. Κι άλλοι όλα. Και ενώ έχουν αποψηλώσει κάθε χριστιανική αξία, έχουν συμβάλει τα μέγιστα με ευθύνη και του Ιερού μας Κλήρου, που ήταν ανημέρωτος, δεν τα εγνώριζε ή δεν ενημερώνεται για όλα αυτά. Στο ακατήχητο σήμερα τις πλειονότητες του ελληνικού λαού, έχουν καταφέρει να ταυτίσουν πλήρως τη θρησκευτική μας ηγεσία σε ανώτατο και ανώτερο κλήρο με τον οσιρό ανθεληνικό, θα έλεγα, σύστημα, και τώρα επιχειρούν το ίστατο χτύπημα για το χριστιανικό έθνος μας, έχοντας εξασφαλίσει στο μέγιστο τη σιωπή ή ανοχή της θρησκευτικής ηγεσίας μας. Επιδιώκουν να σταματήσουν τη συμπόρευση του έθνους μας, της Ελλάδος μας, με την ορθόδοξη πίστη, ποδοπατώντας, όπως είπε και ο κύριος Δήμας προηγουμένως, και ελαλατώντας τον αγώνα των αγωνιστών του 1821, που πολεμούσαν πρωτίστως για του Χριστού την πίστη, την Αγία, και δευτερογόντως, όπως είπα, για τις πατρίδες, την ελευθερία. Έτσι τώρα προτείνουν την κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος, κόβοντας ουσιαστικά ή προσπαθώντας να κόψουν, κόβοντας οριστικά τον ομφάλιο λόρο, την ορθόδοξη δηλαδή πίστη, που αποτελούσε το θεμέλιο λίθο του νέου ελληνικού κράτους που προήλθε μετά την Επανάσταση 1821. Τάσσονται δηλαδή αναφανδών, όπως επιτάσσουν και παραγγέλνουν τα αφεντικά τους στις μυστικές τοές και στις μυαρές λέσχες που προσκυνούν υπέρ της δημιουργίας μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενός άθρησπου κράτους. Η κατάργηση του άρθρου 3 αποτελεί την ταφόπλακα που επιχειρούν να βάλουν ώστε να επιβεβαιώσουν αυτά τα πολιτικά ανδρίκελα, τα φθηνά πεδαρόλια της μίζας και του εψευτελισμού και αμετάπιτα το ανήκομενοι στη Δύση. Σε ειδική λοιπόν συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση,
που πραγματοποιήθηκε την 3η 7 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ο άθεος, όπως δηλώνει προσωπικά ο ίδιος Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε πρώτον, απευθύνοντας κάλεσμα προς κριτήριο στους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις αλλαγές στο Σύνταγμα μέσα από μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, όπως είπε, αυτή ήταν η ανακοίνωσή του, σύνταγμα.pavladialogos.gov.gr για όσους έχουν σχέση με το ίντερνετ, που εγκαινιάστηκε την ίδια μέρα. Και δεύτερον, ανακοίνωσε την έναρξη περιοδιών διαβουλεύσεων, επισκέψεων και ανοιχτών συμμετοχικών συζητήσεων σε όλη την επικράτεια που θα οργανώσει η αρμόδια επιτροπή. Καταληκτικός μήνας για την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρων ενεργειών και διαδικασιών προς αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ο Ιούνιος. Καλοί μου χριστιανοί και αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ανάμεσα στις αλλαγές που θέλει να επιφέρει στο υποαναθεώρηση Σύνταγμα η κυβέρνηση, σε σιωπηλή συνεννόηση κατά την προσωπική μου άποψη με όλο τον πολιτικό κόσμο των κομμάτων, των λεγόμενων κομμάτων του συνταγματικού τόξου, είναι όπως ήδη αναφέραμε και η απάλληψη αφενός μεν του άρθρου 3 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει τη χριστιανική πίστη ως την επικρατούσα θρησκεία στο κράτος μας, και αφετέρου δε της προμετωπίδας αυτού του Συντάγματος που αναφέρει ότι το ελληνικό Σύνταγμα είναι αφιερωμένο και ξεκινά από το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Ξέρετε πώς μπήκε η προμετωπίδα? Μπήκε με αγώνα πάλι, χάρη στον Νικηταρά. Το κλήρωσε μέχρι σήμερα. Έχετε δει πουθενά σε όλη την Ελλάδα άγαλμα του Νικηταρά, του Τουρκοφάλου? Τι έκανε τότε? Ήτανε λεγόμενος δημογέροντας τότε στην Γερουσία που είχε δημιουργηθεί και θα ψήφιζε το πρώτο Σύνταγμα. Και διαπίστωσε, λέει ο Νικηταράς, ότι όλοι είχαν πιαστεί από τους ξένους πρεσβευτές να μην βάλουν την προμετωπίδα στο Σύνταγμα και την Αγία Τριάδα, από τις στοές που κυκλοφορούσαν τότε, που είχαν έρθει από τα Επτάνησα, από εκεί πέρασαν αμέσως οι στοές. Και είχαν όλοι πιαστεί. Αυτός λοιπόν πήγε στη συνεδρίαση που θα αποφάσισε και πήγε αρματωμένος, φόρεσε τα αρματά του. Και άρχισε και ρωτούσε τον καθένα, θα το ψηφίσεις με το όπλο? Και τους ανάγκασε και πέρασαν όλοι ομόφωνα, από το φόβο μην σκοτωθούν. Βέβαια πώς το πλήρωσε? Πέθανε ζητιάνος. Ήταν ζητιάνος. Και το μόνο που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που θυμίζουν τον αγώνα του. Και μάλιστα και ο Ζητιάνος είχε αξιοπρέπεια, ήταν Έλληνας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός με τον Άγγλο πρέσβη που πήγε εκεί στην Ευαγγελίστρια στον Πειραιά, που έμαθε ότι καθόταν, και πήγε και λέει πώς πάτε, και λέει αναπνέωσε μόλις τον είδε από μακριά, σηκώθηκε ο Νικηταράς να μην τον δει ότι ζητιάνευε, και σηκώθηκε όρθιος, φτιάχτηκε έτσι λίγο, και πήγε ο πρέσβης, του λέει πώς είσαι, του λέει Νικηταρά, λέει δόξα το Θεό, λέει αναπνέω ελεύθερο αέρα της πατρίδας μας. Και ο πρέσβης πίστευε ότι θα του ζητούσε βοήθεια, δεν του ζήτησε τίποτα. Και όταν φεύγοντας άφησε το πορτοφόλι του ο πρέσβης να πέσει. Και αμέσως ο Νικηταράς το πήρε και του λέει σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Πάρτε το, λέει, και εμείς δεν έχουμε ανάγκη από ξένα χρήματα. Σήμερα όλοι κοιτάμε βοήθειες από τη Δύση. Λίγες μέρες πριν, για να τα λέμε και αυτό, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και απολαπτώμενος από το νοσηρό σύστημα της ανομίας, τον έχουμε αναφέρει ως πρωθυπουργό τα αμερικανικά έντυπα πριν από 4 χρόνια, 5. Δεν είναι καινούριος. Εμείς θα τον έχουμε καινούριο. Αυτοί τον έχουν επιλέξει πριν από 4-5 χρόνια. Ως νέος πρωθυπουργός, λοιπόν, επισκεπτόμενος τις εγκαταστάσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης, της εκκλησιαστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή, της δήλωσε μεταξύ άλλων, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, η Νέα Δημοκρατία δεν κρίνει αναγκαία και δεν πρόκειται να συνενέσει στην αλλαγή των άρθρων του Συντάγματος που αφορούν στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Η ανεξιθρησκεία και ο σεβασμός όλων των θρησκειών έχουν απόλυτη συνταγματική κατοχήρωση.
ως εκ τούτου μια ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 3 ή του προημίου του Συντάγματος δεν θα πρόσφερε σήμερα τίποτε το ουσιαστικό. Αντιθέτως, θα υποβάθμιζε τον ιστορικό ρόλο της Εκκλησίας, κάτι που θα συνιστούσε εθνικό σφάλμα αλλά ταυτόχρονα και πολιτικό ολίσθημα. Θα ήταν επίσης άκυρο και άτομο σε μια εποχή που η Εκκλησία μας κρατάει την κοινωνία όρθια. Είναι καλή η δήλωση. Αλλά ξέρετε, το βασικό αξίωμα της πολιτικής ποιο είναι. Και το βλέπετε όλοι. Κάποια πράγματα λέγονται και δεν γίνονται και κάποια δεν λέγονται και γίνονται. Και αν κρίνουμε από τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστημα, θα διαπιστώσετε ότι είναι ενάντια στην Εκκλησία. Ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης για τους Ανωμάλους. Ψήφισε και έκανε και δήλωση. Δεν αρκέστηκε μόνο στην ψήφο, έκανε και δήλωση. Ψήφισε τον αντιρατσιστικό νόμο του το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν άφησε τους βουλευτές του να καταθέσουν πρόταση για το τάμα του έθνους. Και μια σειρά άλλων. Ήταν υπέρμαχος για την ανέγερση του τζαμιού στο Βοτανικό. Και μάλιστα εκεί θα τρίζουν τα κόκαλα του Κανάρι. Ξέρετε που χτίζεται. Σε έκταση του ναυτικού, του πολεμικού μας ναυτικού. Έχουν ήδη αρχίσει και το ανεγείρουν. Και με χρήματα αφήστε το αυτό. Ξέρετε πόσο γράφει ότι θα στοιχίσει ολόκληρο το τζαμί. Φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι, ακούστε τη. 130 εκατομμύρια ευρώ. Απλώς αυτά θα πέσουν κάτω από το τραπέζι και έχουν πολλές μίζες. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεν τον πιστεύω. Καλή δήλωσή του, να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν την πιστεύω. Και δεν την πιστεύω γιατί οι πολιτικοί μας σταγοί αποτελούν σήμερα πυθύνια όργανα ξένων κέντρων. Δηλαδή, θα του πει η Μέρκελ, η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ που μόλις βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφτηκε ότι θα ψηφίσει υπέρ της κατάρτισης και δεν θα το κάνει. Μα για να ξεχωρίσουν οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, έχει προηγηθεί το σύμφωνο η Συμφωνία της Λισαβόνας, το Ευρωσύνταγμα. Το άλλαξαν την ονομασία τότε γιατί δεν το δεχόντουσαν κάποιες χώρες και το έκαναν Συμφωνία της Λισαβόνας. Και εκεί μιλάει ότι λέει ότι τα συντάγματα των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει να εναρμονιστούν με βάση τη Συμφωνία της Λισαβόνας. Και στη συμφωνία αυτή, μεταξύ άλλων, λέει ότι το κάθε κράτος θα είναι άθρησκο, αδιάφορο θρησκευτικά. Να γιατί τα πάνε. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης τώρα είναι να βγει, να γίνουν εκλογές, να γίνει πρωθυπουργός. Πρέπει να πάρει και τις ψήφους των χριστιανών. Και γι' αυτό τα λέει αυτά. Μακάρι όμως να διαψευστώ και να ισχύσει το αντίθετο. Και η Νέα Δημοκρατία πλέον να μην. Να είναι ενάντια στην κατάργηση. Βέβαια, προχθές στο γραφείο μου ήρθε ένας βουλευτής. Ήταν 13 χρόνια βουλευτής και νεοφερμένος στην πίστη. Έχει σπουδάσει και αυτό στην Αμερική και θα έπαιρνε υψηλές θέσεις. Ήταν και πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής. Είναι στην πίστη θερμός όμως τώρα. Και μου είπε, ξέρεις Διονύση, έχουμε ένα θησαυρό και εγώ δεν τον ήξερα. Και αυτό που ισχύει στην πολιτική είναι και στους πολιτικούς όλους, αυτό που μας δίδαξαν και στο Χάρβαρντ που σπούδασα, και στις μεταπτυχιακές που έκανα, αλλά και στα βιβλία που έχω βγάλει, είναι ότι η πολιτική είναι χρήμα, δόξα και γυναίκες. Έτσι το έβλεπα. Και έπρεπε, λέει, να δω με τα ίδια μου τα μάτια. Το διάβολο μπροστά προσπαθούσε να με ρίξει τον κρεμό για να γυρίσω στην πίστη. Τώρα βέβαια είναι πάμφτωχος. Δεν έχει ούτε τα προστοζήν. Κάναν πρόταση να ξαναβγεί, να ξαναθέσει υποψηφιότητα και δεν θέλει να ανακατευτεί με την πολιτική. Έχει αφιβλήσει. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο άλλωστε ότι στην πρόταση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διόρισε η κυβέρνηση δεν υπήρξε καμιά αντίδραση των δημοκρατικών κομμάτων αλλά και της ιεραρχίας μας, της Χριστιανικής Εκκλησίας της Ελλάδος, της δικιάς μας ιεραρχίας.
ιεραρχία θα μπορούσε, αφού είναι μέλη της, να πει ότι θέλω και εγώ να έχω κάποιον μέσα. Υπάρχουν και άνθρωποι που αναφέρονται στην Εκκλησία, στο Άγιο Όρος, στον Πατριαρχικό Τόμο, να έχω και εγώ στην Επιτροπή κάποιο μέλος. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από την Εκκλησία, από την εκκλησιαστική μας ηγεσία. Και τώρα λοιπόν, αφού προετοιμάστηκε κατάλληλα και χωρίς κανένα εμπόδιο, εις εναντίον της πίστης των Ελλήνων συνωμοσίας, η κυβέρνηση ενεργοποίησε την Επιτροπή, καλώντας τους πολίτες να κάνουν αυτό που παρέλειψαν να κάνουν στον χρόνο που έπρεπε, οι ιεράρχες και οι ποιμενάρχες μας, δηλαδή να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, έχοντας τη βεβαιότητα ότι λίγοι θα είναι αυτοί που θα ενδιαφερθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Λιγότεροι από αυτούς θα είναι που θα έχουν το ενδιαφέρον και την υπομονή να πληροφορηθούν ποιες αλλαγές προτείνει η Επιτροπή Αναθεώρησης, και ελάχιστοι από αυτούς θα είναι εκείνοι που θα καταλάβουν την παγίδα που κρύβεται μέσα στις προτάσεις της Ανωτέρου Επιτροπής, ώστε να διατυπώσουν γνώμη αρνητική για την απάλληψη του άρθρου 3 για τις προμετωπίδες του Συντάγματος. Έτσι πιστεύει η παρούσα κυβέρνηση, άθεη κυβέρνηση, να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα, μέσα από την αδιαφορία ή απροθυμία και την αδυναμία κατανόησης των προτινωμένων αλλαγών ή την αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως του ανεξοικείωτου με αυτό πληθυσμού της Υπαίθρου και των χωριών, θα επιτύχει να περάσει στη ζωή του τόπου τα άθεα και αντίχριστα σχέδιά της. Το πρόταγμα του λεγόμενου χωρισμού επαναλαμβάνεται από προφανώς αμύρους νομικής παιδείας, οι οποίοι με εφαλτήριο το λεγόμενο θράσος της αρνίας τους θέτουν προς κατεδάφιση ό,τι συνιστά το κράτος δικαίου, που επί 200 σχεδόν χρόνια πύργωσε ο λαός μας με αίμα και υδρότα, σημείωσε σε πρόσφατη επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο καιρό ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και πρόσθεσε, τα κόμματα της αριστεράς με την γνωστή κοινωνική βιοκοσμοθεωρία του κομμουνιστικού κοσμοϊδόλου, όπως γνώρισε τον χωρισμό αυτό ο καταρρεύσας υπαρκτός σοσιαλισμός στο Ανατολικό Μπλοκ, που στην ουσία ήταν ο διωγμός της θρησκευτικής πίστεως, ελάβνονται από αποτυχημένα θεϊστικά ιδεολογήματα και συναντώνται με τα υπόλοιπα κόμματα του νεολοφιλελευθέρου χώρου κάτω από τις διρεκτίβες της νέας εποχής και της νέας τάξεως. Ποιος δεν θυμάται, σημειώνει ο Μητροπολίτης στην επιστολή του, τη δυναμική παράσταση του εναμερική εβραϊκού λόμπι στον τότε Πρωθυπουργό κύριο Σιμίτη για την διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες των Ελλήνων. Όπως ανέφερε, αυτό είναι ένα σημείο που δεν το έγραψε καλά στην επιστολή του, το είπα αλλά δεν το έγραψε, γιατί είχαμε ανακαλύψει, θα σας το πω. Ανέφερε, λέει, το ανακοινωθέν του Μεγάλου Μαξίμου. Δεν υπήρχε ανακοινωθέν τέτοιο. Όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Σιμίτης, το 1996, το πρώτο ταξίδι του μετά τα ίμια ήταν στην Αμερική, τον Απρίλιο. Εκεί, μεταξύ των άλλων, είδε και τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Λόγου και του ζήτησαν 3 πράγματα, τα οποία τα αποδέχτηκε. Αυτή από τη χαρά του τα έβγαλε σε ένα δελτίο τύπου και το έβγαλε στην ιστοσελίδα τους που είχαν. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εβραίων. Ποια ήταν αυτά που τους ζήτησαν? Πρώτον, την απάλληψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Οι ίδιοι οι Ισραηλίτες το έχουν όμως. Την απάλληψη λοιπόν του θρησκεύματος. Δεύτερον, είναι κάτι που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Να χτιστεί μνημείο ολοταυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Για τους Εβραίους, το οποίο να εγγενιάσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και το τρίτο ήταν η απαλλαγή της φορολογίας των Ελλήνων Ισραηλιτών. Και αυτό ισχύει σήμερα. Δεν πληρώνω φόρους αυτοί. Αυτά τα ανακαλύψαμε τότε με τον Μονταριστό τον Χριστόδουλο, όταν βγάλαμε το δελτίο αυτό από την ιστοσελίδα και το δημοσίευσε ο Μιλών στην εφημερίδα Χώρα που εργαζόμουν τότε ως δημοσιογράφος. Αμέσως την επόμενη μέρα το κατέβασαν από την ιστοσελίδα τους οι Εβραίοι. Αλλά αυτό έμεινε, γιατί το είχαμε ήδη πάρει και το είχαμε βάλει στην εφημερίδα. Όλα τα άλλα βέβαια έγιναν.
Το μνημείο του Ολοκαυτώματος ήρθε ο Νίνη Οικουμενικός Πατριάρχης και το Εγγενίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ανέφερε, δεν είναι δικά μου, ήταν δικά του η συμφωνία. Μιλούν λοιπόν για χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, διάβαζε του Έθνους, επικαλούμενοι δήθεν προοδευτικά συνθήματα. Οι αντιλήψεις όμως περί χωρισμού είναι του περασμένου αιώνα, που γεννήθηκαν κάτω από το μυσαλόδοξο αντιθρησκευτικό πνεύμα που δεν συμβιβάζεται με τις σημερινές κοινωνικές, πολιτιακές και θρησκευτικές αντιλήψεις και που αναπτύχθηκε σε προτεσταντικές και παπικές χώρες, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον πολιτισμό και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη του ελληνικού έθνους. Το πρότυπο των δυτικών κοινωνιών αλλά και του αθεϊστικού ανατολικού μπλοκ που κατέρευσε παταγωδώς με το θρησκευτικό συγκριτισμό και με το χωρισμό παράγει μόνο διαλυτικά κοινωνικά φαινόμενα και επιτρέπει την άλωση των κοινωνιών από την παραθρησκεία, την ειδωλολατρεία, τον σατανισμό και τα εγκληματικά φαινόμενα. Οι αντιλήψεις περί χωρισμού δεν συμβιβάζονται με τα ελληνικά ιδεώδη και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη που πότισε τις ρίζες του έθνους μας. Οι αντίθετοι, οι έξω του χριστιανισμού, οι αντίχριστοι, η απιστία γενικώς αντιπαρέρχονται μια παγκόσμια πραγματικότητα, την πραγματικότητα της αλλαγής του κόσμου από τον χριστιανισμό. Δεν μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού, μιλάμε για την κοινωνική πραγματικότητα, για την κοινωνική διάσταση του χριστιανισμού, που εκπολίτησε τον κόσμο και ιδιαίτερα στη χώρα μας, μας διαφύλαξε για να μην είμαστε το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, σήμερα εξισλαμισμένη και τουρκοποιημένη. Αυτά αναφέρει στην επιστολή του ο Μητροπολίτης, σας διάβασα ένα εκτενές απόσπασμα. Η όλη λοιπόν διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ελκυστική συσκευασία και το φανταρτερό περιτύλιγμα που χρησιμοποιούν μυστικά, παραπληνατικά και συντονισμένα οι αντίχριστες δυνάμεις της ανομίας, δαίμονες και άνθρωποι, για να πλασάνουν στον χριστιανικό κόσμο της Ελλάδας τον αντίλογο του όφερος. Πίσω από την καθολική αναθεώρηση του συντάγματος κρύβεται η μερική αναθεώρηση του άρθρου 3, αυτού και η απάλυψη της επίκλησης του Τριαδικού Θεού από την Προμετωπίδα. Και πίσω από αυτή τη μερική και ειδική αναθεώρηση, εκείνο που εκτιμάται θεολογικώς ότι επιδιώκεται και προσδοκάται είναι η άρνηση, η απόρριψη και η αποκήρυξη του Τριαδικού Θεού και η αποπομπή, εκβολή και εκδίωξη του Λόγου του Κυρίου, Ιησού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τη ζωή μας, από την ιστορία μας, από τις καρδιές μας. Γι' αυτόν και μόνο γι' αυτόν το μυστικό και ανομολόγητο σκοπό γίνεται η λεγόμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Για να καλύψει και να δικαιολογήσει στη λογική του νου των ανθρώπων την προαποφασισμένη, προσχεδιασμένη και επιμελώς προωθούμενη από αιώνων αποδοκιμασία και εκβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τη ζωή μας. Και όχι βέβαια όπως λένε οι πονηροί και πιστεύουν οι αφελείς για τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ξέρετε, όλη αυτή η αναθεώρηση γίνεται μόνο για να βγάλει αυτό το επικρατούσα θρησκεία. Τα άλλα είναι για να γίνεται συζήτηση. Ξέρετε, οι συνομιλίες που γίνονται στις τηλεοράσεις και σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνει η Επιτροπή δεν αναφέρονται καθόλου στην κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος. Αναφέρονται στη μείωση του αριθμού των βουλευτών και σε κάτι άλλο που είναι, δεν θα τα περάσουν εκείνα, αλλά θέλουν να καταργήσουν το άρθρο 3 του Συντάγματος. Εκεί αποβλέπουν. Για να δούμε όμως, επειδή η συζήτηση και η ομιλία μας αφορά, τι σημαίνει αυτό στα πρακτικά, στη ζωή μας. Τι σημαίνει η κατάργηση λοιπόν του άρθρου 3 του Συντάγματος, τόσο από εκκλησιαστικής απόψεως, όσο και στην καθημερινότητά μας. Επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Αυτό. Θα δείτε πώς. Εάν τελικά το υπόδουλο λοιπόν στην πλειονότητά του, όπως στην πράξη διαπιστώνεται ελληνικό κοινοβούλιο, με το κατά κοινή ομολογία χαμηλό πνευματικό και διανοτικό επίπεδο, στην επόμενη Βουλή καταργήσει το άρθρο 3 του Συντάγματος, τότε, πρώτον, ακούστε το καλά, καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατρέπονται αυτομάτως σε ιδιωτικά ή όπως λένε, σε κάποια άλλα πρόσωπα εκκλησιαστικά. Αλλά δεν θα είναι δημόσιο χαρακτήρα, δεν θα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεύτερον, απομακρύνονται όλα τα θρησκευτικά σύμβολα αυτομάτως,
δηλαδή ιερές εικόνες στους σταυρούς μας από τα δημόσια κτίρια, από τα υπουργεία, από τα σχολεία και από τα δικαστήρια. Αυτομάτως, γιατί πλέον το κράτος είναι άθρησκο. Καταργείται επίσης το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό ήδη έχει γίνει και μετατρέπεται σε γενικό μάθημα θρησκειολογίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημασία θα έχει πλέον ο περιβόητος, όπως λέει ο μακαριότητος αρχιεπίσκοπος, εκές του μηδενός διάλογος της ιεραρχίας με τους αρμόδιους του μασονοκρατούμενου Ινστιτούτου Παιδείας Φορείς για τη διδασκαλία του μαθήματος. Καμιά αξία. Καταργείται. Γίνεται θρησκειολογία. Πάμε στο οικογενειακό δίκαιο που μας αφορά. Το οποίο το οικογενειακό δίκαιο σήμερα στηρίζεται κυρίως σε βασικά δόγματα της πίστεώς μας. Όπως είναι για παράδειγμα η μονογαμία. Θα μεταβληθεί λοιπόν, σας είπα ένα παράδειγμα, και θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και οι αξιώσεις των ομοφιλοφίλων, όπως περιγράφονται αυτές στην έκθεση Λούνατσετ, που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2014, στις 4 Φεβρουαρίου του 2014, από όλους ανεξαιρέτως τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν υπήρχε ένα όχι. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, ότι οι ευρωβουλευτές του Σαρκοζή, του κόμματος του Σαρκοζή και οι ευρωβουλευτές της Μέρκελ καταψήφισαν την έκθεση Λούνατσεκ. Και εκεί ανήκουν τα πολιτικά κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα, όπως το λένε η Νέα Δημοκρατία, αυτοί επαναστάτησαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και ψήφισαν υπέρ. Επικεφαλής της εκστρατείας για να ψηφίσουν υπέρ ήταν ο νυν εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος επιβραβεύτηκε φαίνεται μετά και τον έβαλε και υποψήφιο για νομάρχη, περιφερειάρχη, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και θυμάμαι σε μια εκπομπή με το Νικολόπουλο, τον Νίκο, στο κανάλι Ε, ένα πρωινό, σχολιάζαμε την έκθεση Λούνατσεκ και για τον Κουμουτσάκο και του γύρισε και του λέω, Κουμουτσάκος, του λέω, καλά έκανα, λέω, πρωθυπουργός μας, ήταν πρωθυπουργός τότε ο Σαμαράς και τον επέλεξε και υποψήφιο περιφερειάρχη. Αξίζει, λέω, αυτό το παιδί και για ανώτερο. Μου λέει, γιατί. Γιατί, λέω, ήταν ο πρώτος Έλληνας πολίτης, το πρώτο παιδί που δεν αποκαλούσε τον πατέρα του μπαμπά, ούτε τη μάνα του μαμά, αλλά την αποκαλούσε, λέω, τη μάνα του γονέα Β και τον μπαμπά γονέα Α. Γιατί αυτά λέει η έκθεση Λούνατσεκ. Θα καταργηθεί ο όρος πατέρας και ο όρος μητέρα στο οικογενειακό δίκαιο. Ήδη έχει γίνει αυτό στην Ιταλία. Και θα υπάρχουν σε όλα τα δημόσια έγγραφα γονέας Α και γονέας Β. Για να μην θίγονται οι ομοφιλόφιλοι. Θα περιληφθούν και οι υιοθεσίες επίσης των ομοφιλοφίλων και των μουσουλμάνων. Η πολυγαμία, για παράδειγμα, των μουσουλμάνων θα μπει πλέον στο οικογενειακό δίκαιο, κανονικότατα. Πάμε στη μισθοδοσία του ιερού κλήρου. Δεν θα αποτελεί πλέον βασική υποχρέωση της πολιτείας. Σεβαστοί πατέρες, να το καταλάβετε αυτό. Θα σταματήσει η μισθοδοσία σας. Ξέρετε τι θέλω να κάνω. Γιατί θα σταματήσει. Γιατί σήμερα οι ενορίες είναι και οι Μητροπόλεις μας είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πώς λοιπόν ένα κράτος μετά τις αλλαγές θα έρχεται να δίνει χρήματα να μισθοδοτεί πρόσωπο που είναι ιδιωτικού δικαίου. Και θα αντιδράσουν οι βουδιστές οι αντολόγοι και θα λέει γιατί χρηματοδοτείς τους κληρικούς αυτής της Ορθοδοξίας και όχι εμάς. Και έτσι θα σταματήσει με την κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος. Και το όλο ζήτημα της μισθοδοσίας θα τίθεται πλέον σε διαπραγμάτευση, όπως έλεγε παλιότερο ο Σιφουνάκης, της θρησκευτικής ηγεσίας και της πολιτείας, στη βάση των κρατικών αποζημιώσεων από την εκκλησιαστική περιουσία που πήρε το κράτος παλιότερα, τη δήμευση. Είχε μάλιστα αποκαλύψει το
2009, δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο, στο Βήμα FM, ο Σιφουνάκης, ότι υπήρχε και μια άτυπη συμφωνία με τον νυν Αρχιεπίσκοπο. Και θα συμβήκανε για όσα αφορά την μισθοδοσία, θα έβαζε η Εκκλησία το 50% και το 50% θα ήταν με μια επιδότηση κρατική. Έτσι είχε πει τότε. Δεν είχε διαψευστεί ποτέ από τη θρησκευτική μας ηγεσία. Και πάμε σε κάτι άλλο που επίσης μας αφορά, στην καθιέρωση των αργιών. Στο πολυπολιτισμικό άθεο-άθρησκο κράτος θα αλλάξουν οι αργίες που ξέραμε. Εμείς στην εφημερίδα γράψαμε ότι πιθανό να ήταν και το τελευταίο Πάσχα, έτσι, για να το ενισχύσουμε λίγο. Γιατί? Γιατί οι αργίες πλέον θα καθοριώνονται από την Ευρώπη. Και γι' αυτό ακούμε τον Πατριάρχη μας και λέει συνέχεια ότι πρέπει με και ο Πάπας να βρούμε μια κοινή ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Γιατί μπορεί να μην είναι αργία το Πάσχα. Θα ορίζονται από αλλού. Σήμερα ορίζονται με βάση το σύνταγμα, επειδή είναι επικρατούσα θρησκεία. Άλλωστε, τα περασμένα Χριστούγεννα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομία, αν πώς, δεν ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομία, έστειλε ένα φάξ στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε τι μιλούσε, για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής για όλο τον χρόνο. Και ήδη συζητείται και το φέρνουν σιγά σιγά, έχουν περάσει και νόμο, η νυν κυβέρνηση έλεγε θα τον καταργήσει τον νόμο, δεν τον κατάργησε, πιέζεται. Όλα αυτά τι είναι, είναι ενάντια στην πίστη μας. Ποιος θα βγάλει χρήματα, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς για τα χρήματα της Κυριακής. Καταραμένα λέει θα είναι. Ξέρετε, θέλουν να εκδιώξουν τον Χριστό από τη ζωή μας. Αυτό θέλουν να κάνουν. Η κάθε λογής αιρέσεις επίσης. Καθώς και η κάθε λογής διαβλωτικές και αντεθνικές επικίνδυνες παραφιάδες θα μπορούν να ανεγείρουν ναούς και τζαμιά ανεξέλεγκτα, όπου θέλουν. Αφού οι νόμοι που καθορίζουν τα της αναγέσεως λατρευτικών χώρων θα μεταβληθούν. Έτσι οι Λατίνοι και οι Μουσουλμάνοι, λόγω χάρη, χωρίς καμιά δέσμευση πλέον, τώρα υπάρχει μια δέσμευση, ότι πρέπει να έχουν ένα αριθμό πιστών για να φτιάξουν μια ενορία στην Καβάλα, για παράδειγμα, ή δύο ενορίες, πρέπει να έχουν πιστούς, τότε δεν θα έχουν καμιά δέσμευση. Με μια άδεια της πολεοδομίας θα ανεγείρουν ναό. Πολύ εύκολα. Και άντε μετά να τους αντιμετωπίσεις. Θα βλέπετε δίπλα σε Ορθόδοξο να γίνεται και ναός των Λατίνων. Και επειδή έχουν χρήματα αυτοί, θα κάνουν διάφορα στο ακατήγητο ελληνικό ποίμνιο. Ήδη, για να φανεί ο στήριγμα αυτό που λέω και δεν είναι κάποια λόγια του ομιλούντος, χθες ο Πάπας είχε πάει στην Αίγυπτο. Ξέρετε τι ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων. Αναγνωρίζει το βάπτισμα των Κοπτών. Δηλαδή, αν και ήταν τότε ενωμένη η Δύση με την Ανατολή, ήταν Ορθόδοξη και η Δύση, και τότε στην Τρίτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η Οικουμενική Σύνοδο, έφυγαν οι Κόπτες, οι Μονοφυσίτες, σήμερα καταργεί ουσιαστικά, δεν αποδέχεται την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Τέταρτη. Αναγνωρίζοντας το βάπτισμα. Και το ανακοίνωσε. Και οι Κόπτες θα αναγνωρίσουν το βάπτισμα των Λατίνων. Μάλιστα ο Κόπτης, ο νυν Κόπτης Πατριάρχης, έχει, εγώ όταν το έγραφα δεν το πίστευα, μου το είπαν αλλά δεν το πίστευα, ότι πάνε να φτιάξουν ένα όργανο, ΟΗΕ, σαν τον ΟΗΕ που είναι σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά θα είναι οι χριστιανικοί λαοί, χριστιανικές ηγεσίες. Θα φτιάξουν λοιπόν μια τέτοια ένωση, θα κάνουν την ένωση αφιψηλού και μετά με επιμέρους επιτροπές θα συζητούν τις διαφορές. Θέλουν να ενωθούν. Και γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις περίεργες συναντήσεις της πανθρησκείας. Είπε και κάτι άλλο ο Πάπας στην Αλεξάνδρεια που ήταν και στο Κάιρο που ήταν. Είπε ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι είναι κάτω από τη σκέπη του ίδιου Θεού. Προσέξτε τι βλασφημία είναι αυτή. Ο τριαδικός Θεός μας να ταυτίζεται με το δαιμόνιο του
Θεού της Ελλήνης, του Ιλάχ, τον οποίον έκανε ο Μουάλεθ Αλάχ. Καταλάβετε. Και ο δικός μας, ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, λέει, αποκαλεί ιερό το Κοράνι. Τι να σας πω, αυτά είναι περίεργα. Ανάλογες επιπτώσεις θα υποστεί και το συνταγματικά κατοχυρωμένο σήμερα καθεστώς του Αγίου Όρους, καθώς και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το Οικουμενικό, η Πατριαρχική Πράξη του 1850, Πατριαρχικός Τόμος Αναγνώρισης Αυτοκεφαλίας της Ελλάδος, κατοχυρώνεται συνταγματικά, λόγω του άρθρου 3 του συντάγματος. Και η Πατριαρχική Πράξη του 1928. Με την κατάργηση του άρθρου 3 δεν θα κατοχυρώνεται πλέον συνταγματικά ούτε το καθεστώς του Αγίου Όρους. Κανένα καθεστώς. Είναι άθρησκο το κράτος, είναι αδιάφορο θρησκευτικά. Είναι ανεξέλεγκτο, δεν ενδιαφέρεται. Στην αρχή βέβαια δεν θα μας το περάσουν έτσι. Θα πάνε σιγά σιγά, σιγά σιγά για να το χωνέψουμε έτσι σαν την καραμέλα. Θα λιώνει σιγά σιγά στο στόμα μας. Γιατί για να μην αντιδράσουν. Θέλει σιγά σιγά αυτά. Θα επηρεαστούν επίσης οι σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Αφού κάλλιστα η Άγκυρα θα μπορεί με πιέσεις να πιέσει το φανάρι και θα είναι, πιστέψτε μου, πάρα πολύ εύκολο να καταργήσει το Πατριαρχικό Τόμο του 1928 και να προσαρτήσει λόγω χάρη της Μητροπόλης των Νέων Χωρών. Στην Κωστροπόλη των Νέων Χωρών, στην Κωνσταντινούπολη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εθνικά. Συμπεριλαμβάνεται και η καβάλα. Μια πίεση αρχή, αφού δεν θα κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, τότε τώρα τους εμποδίζει το Σύνταγμα. Μια απλή πίεση της Άγκυρας προς το Πατριαρχείο και ανατρέπονται τα πάντα. Και πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Οι βαπτίσεις των παιδιών. Δεν θα καταγράφονται στα γραμματολόγια όπως σήμερα. Ξέρετε πως θα δίνονται τα ονόματα στο άθρησκο κράτος. Ονοματοδοσία στα μεευτήρια. Θα δηλώνεται στο μεευτήριο ή με συμβολιογραφική πράξη που θα γίνεται προς το Δήμο. Θα υπάρχει δηλαδή αναγκαστική ονοματοδοσία και απλώς το βάπτισμα πλέον θα αποτελεί θέμα καθαρά τις οικογένειες να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Ενώ σήμερα και κάποιοι αδιάφοροι, ακατήχητοι θα έλεγα Έλληνες, τα βαφτίζουν τα παιδιά τους και σώζονται, παίρνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε δεν θα πολύ θα διαφορήσουν. Σου λέει αυτό το πήρε το όνομα, στην Αθήνα υπάρχει ονοματοδοσία. Και στην Καβάλα, γιατί έχει γενικευτεί αυτό στην Αθήνα. Υπάρχει ονοματοδοσία. Το ίδιο θα γίνεται και με τους θρησκευτικούς γάμους. Θα αποτελούν απλά ένα μυστήριο της Εκκλησίας μας. Δεν θα καταγράφονται στα δημοτολόγια όπως σήμερα και να πάνε στο οικογενειακό δίκαιο και να έχουμε έγαμοι και να έχουν τις απαλλαγές από τους φόρους και αυτά. Δεν θα αναγνωρίζεται το θρησκευτικός γάμος. Θα αναγνωρίζεται για τα όργανα της πολιτείας ο πολιτικός ή το σύμφωνο συμβίωσης. Να γιατί τα σχεδίασαν οι εθνοπατέρες μας. Λέγαμε το 2008, θυμάμαι, η Νέα Δημοκρατία πιεζόταν από τις Βρυξέλλες να ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Ο Καραμαλής τότε, ο Πρωθυπουργός, αντιδρούσε. Δεν ήθελε. Τον πίεζαν όμως τόσο πολύ και έδωσε εντολή στον τότε του Χατζηδάκη, Υπουργό Δικαιοσύνης, να το προχωρήσει. Και εκείνος ήταν πιο κοντά φέρεται στις στοές και το πήρε έτσι με θέρμη και ήθελε να το προχώρησε γρήγορα. Και υπήρχε πρόταση 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και του μετέπειτα Πρωθυπουργού του Παπανδρέου, να το επεκτείνουν και στους ομοφιλοφίλους το σύμφωνο. Δεν το πέρασαν τότε την πρόταση, αλλά ο Χατζηγάκης το πέρασε για ετερόφιλα ζευγάρια το 2008. Το βάλανε δηλαδή βήμα-βήμα. Και ήρθε το 2015 και το επέβαλαν και για τα ομόφιλα ζευγάρια, τους ανώμαλους. Δηλαδή το πάνε σιγά σιγά. Τη μέρα που ψηφίστηκε, να δείτε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Τη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή, ο αρχιεπιστάτης στα χτήματα του Χατζηγάκη,
στα Τρίκαλα, ποδοπατήθηκε, τον έλυσε το τραχτέρ. Και μετέπειτα πάλι πνευματική νόμη, ο Χατζηγάκης έγινε υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αν θυμόσαστε. Και επί των ημερών ξεσηκώθηκαν όλοι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Είχε προβλήματα. Για μένα εγώ τα εξηγώ με τους πνευματικούς νόμους. Είναι οι συνέπειες της πράξης που έκανε. Ακόμη και το σταυρό από τη σημαία μας. Με ένα ανάλογο αίτημα σαν και αυτό που έχει καταθέσει τώρα η μουσουλμανική κοινότητα της Ελβετίας, ζητάει η μουσουλμανική κοινότητα της Ελβετίας, ζητάει να αφαιρεθεί από τη σημαία της Ελβετίας ο σταυρός, γιατί δεν την εκφράζει. Με ένα απλό λοιπόν αίτημα των μουσουλμάνων και των υπολείπων που θα ζουν πλέον στη χώρα μας, γιατί έρχονται με ορδές προς τα δω, θα μπορεί να αφαιρεθεί και ο σταυρός. Ήδη συζητείται. Να το ξέρετε, στην πολιτική ζωή το έχουν θέσει σαν θέμα. Θυμάμαι λοιπόν, όπως σας είπα, τον Νίκο τον Συφουνάκη, τον γνωστό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 2009 είχε αποκαλύψει ότι η τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου του Παπανδρέου, του μετέπειτα πρωθυπουργού που υπέγραψε φαρδιά πλατιά την καταστροφή της χώρας μας με τα μνημόνια, είχε συμφωνήσει λοιπόν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, που φαινόταν ότι θα πάρει τις εκλογές, με τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ιερώνυμο, σε ένα βελούδινο, όπως είπε, όπως αποκάλυψε τότε, χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας ουδέποτε προέβη σε καμιά διάψευση και ειλικρινά από τις μέχρι τώρα αντιδράσεις του επιβεβαιώνει ή μη τι άλλο την αποκάλυψη του Συφουνάκη, κατ' εμέ. Παρά ότι το γεγονός ότι προκλήθηκε και από την εφημερίδα που βγάλουμε από το στήλο της Ορθοδοξίας του είπαμε να τοποθετηθεί αν είναι αλήθεια η δηλώση του Συφουνάκη ή αν τις διαψεύδει, ποτέ δεν το έκανε. Αντιθέτως, όταν θα θυμόσαστε ότι μετέβη ακόμη και στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε του ΠΑΣΟΚ και πήρε μέρος. Πιθανόν λοιπόν η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας να έχει αποδεχθεί de facto τα όσα ανέφερε το Ευρωσύνταγμα που σας προανέφερα, που αργότερον μετανομάστηκε σε συνθήκη της Λισαβόνας. Εκεί είχαμε αποκαλύψει τότε και μας κορόιδευαν στην εφημερίδα στο στήλο Ορθοδοξίας τον Απρίλιο του 2005. Ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να προσαρμοστούν με βάση το Σύνταγμα ή τη Συνθήκη και τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι οποίες καθαρά μιλούν για χωρισμό σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Δεν μιλούν μόνο για αυτά. Μιλούν και για άλλα, τα οποία έρχονται. Μιλούν για τη λεγόμενη διαφορετικότητα. Ξέρετε τι κρύβει μετά. Και σας τα πω και ας με πείτε τρελό, ξέρετε τι κρύβει μετά από την αναγνώριση των ομοφυλοφίλων. Η νομιμοποίηση της κτηνοβασίας, η οποία λειτουργεί σήμερα στη Γερμανία, λειτουργεί σήμερα στη Νορβηγία και λειτουργεί και στη Δανία. Ξέρετε τι άλλο ακολουθεί. Στη Δανία, όταν οι χριστιανοί, οι γονείς χριστιανοί, αναλάβουν και μιλάνε χριστιανικά στο παιδί τους και το διαπιστώσει αυτό ότι γίνεται προσιλητισμός στο παιδί, το διαπιστώσει αυτό ο δάσκαλος, μπορεί να πάρουν από την οικογένεια το παιδί και να το εθωτήσουν κάπου αλλού, γιατί κάνουν προπαγάνδα υπέρ κάμιας θρησκείας. Υπάρχει στη Δανία αυτό σήμερα. Υπάρχουν ήδη ανοχής για κτηνοβάτες στη Γερμανία και μάλιστα προσφάτως ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Νατσιός, μου αποκάλυψε, έχει ένα φίλο, ένα πιλότο στην Ερτσία. Και εκείνος, μεταξύ των άλλων, του είπε ότι, ξέρεις, λέει Δημήτρη, δεν μπορώ να το χωνέψω. Επειδή εμείς υπογράφουμε, λέει, τα χαρτιά της μεταφοράς και αυτά είναι ασυνόδευτα, έχει δημιουργηθεί, λέει, σε κάθε πτήση μέσα στα αεροπλάνα μας, σε κάθε πτήση που πηγαίνουμε στη Γερμανία και ένας ειδικός χώρος, εκεί στις αποσκευές, όπου βάζουμε, λέει, μέχρι 13 το πολύ σκυλιά και τα πάμε αδέσποτα και τα πάμε για τους κτηνοβάτες στη Γερμανία. Υπάρχει και μια μηνυτήρια αναφορά στη Θεσσαλονίκη για αυτό το θέμα, από ένα δικηγόρο,
για τα δέσποτα που έπαιρνε μια φιλοζωική εταιρεία και τα έκανε εξαγωγή στη Γερμανία. Τέτοια εξάγουμε σήμερα. Δυστυχώς αυτό είναι το κατάρτημα της χώρας μας. Τώρα λοιπόν που επαληθεύεται η προφητική ρίση του Αγίου Γέροντα Παϊσίου και η Ευρώπη διαλύεται, εμείς θα μείνουμε αδρανείς και θα υποκύψουμε στα υποτιθέμενα άθεα κάθε λογής παιδαρέλια να μας επιβάλλουν έτσι θελικά τα όσα πρεσβεύουν και οι υποτιθέμενοι άθεοι της αριστεράς και της φιλελεύθερης δεξιάς έχουν ορίσει τους δικούς τους θεούς, τους οποίους καθημερινά κλείνουν γόνο και τους προσκυνούν κάθε μέρα. Ξέρετε πόσες μετάνοιες κάνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Ξέρετε όμως σε ποιους θεούς έχουν. Έχουν ονοματεπώνυμο. Μέρκελ, Ολάντ, Σόιμπλε, Σόρος, Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ. Έχουν ξεπεράσει το δωδεκάθεο αυτοί. Και όχι μόνο προσκυνούν οι δυστυχείς για να παραμένουν στην εξουσία, αλλά τους προσκυνούν για να γλύφουν από το δημόσιο κορβανά. Γι' αυτό, εν Χριστώ αδελφοί, μαζευτείτε κατά ομάδες, στα σπίτια, που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, και ψηφίστε. Και ξέρετε, πρέπει να το κάνουμε όλοι, πλέον. Να αντιδράσουμε όλοι και να το κάνουμε στα σπίτια, να μην ευνηδιαστεί η κυβέρνηση από τη διαβούλευση. Ξέρετε γιατί το κάνανε μόνο μέσω ίντερνετ και αποτρέπουν να στείλει κάποιος επιστολή. Διαπιστώθηκε τότε τον καιρό που μαζεύτηκαν υπογραφές επί του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, 3 εκατομμύρια υπογραφές, ότι οι περισσότερες ήταν σε άτομα ηλικίας πάνω από τα 40. Και μάλιστα οι πιο πολλές, το μεγάλο ποσοστό ήταν πάνω από τα 50. Αυτοί λοιπόν κατάλαβαν ότι αν έκαναν το ίδιο σε ένα δημοψήφισμα θα το είχαν. Τι έβαλε, σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι που είναι κοντά στην εκκλησία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, περισσότεροι. Δεν ασχολούνται με αυτό, δεν το ξέρουν. Άρα δεν θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση, άρα έχουν ήσυχο το κεφαλάκι μας. Και μάλιστα έβαλαν και ένα άλλο, μια άλλη δυσκολία. Δεν είναι εύκολο να συμμετάσχετε, να μπείτε μέσα στο κομπιούτερ και να γράψετε. Πρέπει να ρωτήσετε το λογιστή σας να σας πει τους κωδικούς του τάξης, που έχετε για την εφορία, για να μπείτε με τους κωδικούς να συμμετάσχετε στη διαβούλευση. Βλέπετε πόσες δυσκολίες έχουν βάλει για να αποτρέψουν τη διαβούλευση. Όμως αυτοί αύριο θα πούνε κάναμε διαβούλευση και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Έτσι δουλεύουν. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Το άρθρο 3 θα μπορούσαμε να γράψουμε να παραμείνει όπως είναι διατυπωμένο στο ισχύον σύνταγμα και να μην περιληφθεί στις διατάξεις που καθορίζουν τα προς την αναθεώρηση άρθρα. Να παραμείνει ως έχει και η προμετωπίδα του συντάγματος και να ανταχθούν στο άρθρο 110 του συντάγματος ώστε να εκλαμβάνονται πλέον μη αναθεωρήτρια. Μπορείτε ακόμη δηλώνοντας την αντίθεσή σας να επιλέξετε να γράψετε. Επειδή η ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι το υπέρτατο αγαθό του έθνους μας και του λαού μας, γι' αυτό και η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να προστατεύεται από το Σύνταγμα ως επικρατούσα. Ή κάτι άλλο. Θέλω η πατρίδα μου η Ελλάδα να είναι χώρα χριστιανική και όχι άθρησκη. Ή ουδετερόθρησκη, ή πολυθεϊστική, ή πολυπολιτισμική. Γι' αυτό και η χριστιανική πίστη των περισσοτέρων πρέπει να κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα με ρητή διάταξη όπως είναι μέχρι σήμερα το άρθρο 3 και πολλά άλλα παρόμοια που μπορεί ο καθένας να συντάξει παίρνοντας μέρος στη διαβούλευση. Πρέπει να πάρουμε όλοι μέρος, να μαζευτούμε στα σπίτια που έχουν διαδίκτυο στα παιδιά μας με τους κωδικούς και να πάρουμε μέρος για να δείξουμε είναι μια ομολογία πίστεως. Δεν θέλει και δεν μπορούν να κάνουν να αντιδράσουν διαφορετικά ούτε στους δρόμους ούτε στις, να βγούμε να πούμε διάφορα πράγματα να φωνάξουμε στις τηλεοράσεις. Αυτά τα έχουν προβλέψει αυτοί. Και αν βγει κάποιος Πειραιώς που έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον λένε γραφικό. Αλλά δεν είδα να αντιδράσει κανένας άλλος από τους ιεράρχες μας. Το μόνο που είδα ήταν η δήλωση που σας διάβασα του Μητσοτάκη που είναι καλή. Αλλά σας είπα, εγώ προσωπικά δεν την πιστεύω γιατί στην πολιτική πολλά λέγονται και δεν γίνονται και άλλα δεν λέγονται και γίνονται. Σας ευχαριστώ πολύ.